Σήμερα, Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου, 5 μέρες πριν την επίσημη έναρξη σχολικής χρονιάς, βρισκόμαστε εδώ, έξω από το σχολικό συγκρότημα της Κλεάνθους, το μεγαλύτερο της Τούμπας, που συστεγάζονται το 2ο και το 4ο γυμνάσιο και το 20ο λύκειο. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Γίνονται εργασίες στην αυλή, μετά από καταγγελίες σήμερα και των γονέων και εκπαιδευτικών. Η αυλή είναι ένα απέραντο εργοτάξιο με βαριά μηχανήματα, σίδερα, καλώδια, λάσπες και λακκούβες. Η επικινδυνότητα για τους μαθητές, για τους εκατοντάδες μαθητές που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα και για τους εκπαιδευτικούς είναι τεράστια. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει εγκριθεί από το 2013 με υπογραφή μάλιστα του σημερινού δημάρχου, του κυρίου Ζέρβα, ως αντιδημάρχου τότε στη διοίκηση Μπουτάρη. Από τότε πέρασαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, διοίκηση Μπουτάρη, διοίκηση Ζέρβα και το έργο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ενώ παρά την καθυστερημένη έναρξη των εργασιών, το έργο ήταν να ολοκληρωθεί το 2022, ο εργολάβος τελικά πήρε και άλλες παρατάσεις και τώρα λέει ότι θα ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2024. Να δούμε. Η κατάσταση θυμίζει λίγο Μετρό Θεσσαλονίκης και σε αυτό το έργο. Δείχνει το γεγονός αυτό, δείχνει τη χρεοκοπία αυτής της πολιτικής που υποστηρίζει και η σημερινή διοίκηση του κυρίου Ζέρβα και παρατάξεις άλλες που στηρίζονται από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και στο Δημοτικό Συμβούλιο και υποψήφιοι δήμαρχοι. Η πολιτική που δίνει σε ιδιώτες εργολάβους έργα που έχουν να κάνουν με λαϊκές ανάγκες, όπως το να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται τα παιδιά μας σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια. Η πολιτική των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Μετά από 10 χρόνια και μετά από τόσες κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες των γονέων και των μαθητών, να μην έχει ολοκληρωθεί ούτε σήμερα αυτό το έργο 5 μέρες πριν να ανοίξουν τα σχολεία. Λοιπόν, οι υποψήφοι και οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης και οι υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο που κατατέθηκε προχθές, γονείς, εκλεγμένοι στους συλλόγους γονέων αυτών των σχολείων, στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των γονέων και των μαθητών που διεκδικούν άμεσα να ολοκληρωθούν οι εργασίες και στην αυλή του σχολείου και στο υπόλοιπο κτίριο και να ελεγχθεί συνολικά το κτίριο για την αντισημική θωράκισή του αλλά και για την αντιπλημμυρική προστασία, γιατί είναι χτισμένο πάνω από ρέμα, καθώς και να πάρθουν άμεσα όλα τα μέτρα για την ασφαλή έναρξη της λειτουργίας του σχολείου και για τον προαυλισμό των παιδιών σε κατάλληλο χώρο.